Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, All About Harrison Air στο Λίπερο 107,4. Χρήστος Σαλτίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με αρκετά πραγματάκια να έχουμε για εσάς σήμερα. Καταρχήν με τα μεταγραφικά νέα από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τα νέα της προετοιμασίας από τον ποδοσφαιρικό Άρη με Νίκο Παπαδόπουλο να είναι στο βουνό στη δροσιά υπό 18 βαθμούς και να περνάει μια χαρά. Συνεντεύξεις από το βουνό με Καντιμήρη και Τζανακάκη να μιλούν στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τους οποίους Καντιμήρη και Τζανακάκη θα ακούσουμε από το All About Άρης που έχουν ανέβει ήδη. Και φυσικά τα υπόλοιπα μεταγραφικά νέα που περιμένουμε. Έχουμε τρεις αφίξεις σήμερα το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ακόμα έτσι λέγεται, να ξέρετε. Αεροδρόμιο Μακεδονία είναι. Δεν μας έχουν πει ακόμα να το αλλάξουμε. Κάποια στιγμή τώρα, στο επόμενο χρονικό διάστημα, σιγά μου, ωραία τώρα. Μην πάμε και μείνουμε και μένουμε σε τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, στο αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχουμε την άφιξη τριών Ισπανών ποδοσφαιριστών. Οι δύο θα έρθουν γύρω στις 9.30 με 9.50 εκεί γύρω σε 9 με 10. Δηλαδή ο κύριος Μενέντεθ αναμένεται να προσγειωθεί το αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει. Θα είναι εδώ στην πόλη μας ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, το πρωί και να ανέβει και αυτό στο βουνό για να ενταχθεί στην υπόλοιπη ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Ματίγια, ο οποίος και αυτός εκείνη την ώρα περίπου που σας είπα λίγο πριν, 9.50 είναι η ακριβής ώρα άφιξη, των δύο ποδοσφαιριστών τον περιμένουμε και αυτόν να βρεθεί μαζί με τον Μενέντεθ στη Θεσσαλονίκη, και δύο ώρες αργότερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Χουλιάν Κουέστα, ο Ισπανός goalkeeper. Αυτός πραγματικά είναι, ταιριάζει ο τίτλος για βουνό, καθώς είναι 1,95. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής μετά τον Δηληζήση που είναι πιο ψηλός από μένα, οπότε θα εγκρίνουμε την απόκτησή του και θα τον βάλουμε κάτω από τα goal post για να μην δέχεται goal η ομάδα, εφόσον βεβαίως επιλέγεται ως βασικός, καθώς θα δώσει μεγάλη μάχη με Καντιμήρη και Αναγνωστόπουλο. Ο Άρης θα έχει μια πάρα μα πάρα πολύ καλή τριπλέτα τερματοφυλάκων στην Super League, και από πίσω έρχεται και ο μικρός ο Αρβανίτης για να συμπληρωθεί η τετράδα του goalkeeper όπως πρέπει να συμβαίνει σε κάθε ομάδα. Άρα το βράδυ έχουμε τρεις αφίξεις: Ματίγια, Μενέντεθ και Κουέστα, και αύριο οι τρεις παίκτες περνάνε εργομετρικό και ανακοινώνονται από την ομάδα και ενσωματώνονται με την υπόλοιπη αποστολή στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Την Τετάρτη αναμένονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη δύο Αργεντίνοι της παρέας που έχουν αποκτηθεί από τον Άρη, ο Ματέο Γκαρσία και ο Νίκολας Κολάσο. Οι δύο Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές αναμένονται την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη. Τώρα τι και πώς, τι ώρα ακριβώς θα το ξέρουμε εντός της επόμενης ημέρας, προκειμένου να πάνε και αυτοί με τη σειρά τους να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα στο βασικό, μάλλον δεν αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Άμα μπείτε στο www.allaboutaris.com θα δείτε καμιά δεκαπενταριά θέματα που έχουν ανεβάσει τα παιδιά μας από εκεί, οι απεσταλμένοι του All About Aris και βεβαίως και του Λίμπερο, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Αλέξης Αβόπουλος ως All About Aris, είναι και αυτός εκεί και δίνει καθημερινά το ρεπορτάζ μέσω του site. Έχουν αρκετά θεματάκια και σήμερα, και βίντεο και φωτογραφίες και διάφορα παραλυπόμενα που προκύπτουν από τις καθημερινές προπονήσεις. Πρωί, απόγευμα και πάλι η προπόνηση από σήμερα. Χθες είχαμε μόνο πρωί. Γενικότερα υπάρχουν πολλά νέα πραγματάκια που ο κόσμος γουστάρει και να βλέπει και να παρακολουθεί και να μαθαίνει σιγά σιγά και το πώς λειτουργεί ο Πάκο Ερέρα ως προπονητής του Άρη και πώς προετοιμάζει την ομάδα για μια δύσκολη σεζόν. Γιατί η σεζόν είναι δύσκολη, γιατί πάρα πολύ απλά
η ομάδα θα είναι εντελώς νέα, εντελώς καινούρια. Θα είναι μια ομάδα που θα αποτελείται από πολλούς νέους παίκτες που για πρώτη φορά θα συναντηθούν στο ρόστερ του Άρη και χρειάζεται δουλειά για να δέσουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Όταν θα υπάρχουν μάλιστα και αρκετοί ξένοι παίκτες, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι οι απαιτήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες και θα πρέπει και αυτοί να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο για να μπουν στο κλίμα της ομάδας. Όλα αυτά τα δεδομένα καταγράφονται φυσικά και περιμένουμε να δούμε με αγωνία την ομάδα που θα παρουσιάσει ο Πάκο Ερέρα στα επίσημα παιχνίδια, γιατί όλα τα προηγούμενα, τα φιλικά δηλαδή, θα είναι τα παιχνίδια στα οποία η ομάδα θα προσπαθήσει να δέσει μεταξύ της. Και ξεκινάει μάλιστα φιλικά με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να την φιλοξενεί 25 Ιουλίου στο Κλεάνης Βικελής. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης δεν θα είναι σε καμία των περιπτώσεων έτοιμος. Η ετοιμότητα της ΑΕΚ θα είναι πολύ μεγαλύτερη με δεδομένο ότι θα παίξει και Ευρώπη, οπότε θα θέλει να είναι ακόμα πιο έτοιμη. Να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει και με το θέμα της αναδιάρθρωσης. Τετάρτη, θυμίζω, υπάρχει το συμβούλιο της Λίγκας. Υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ τώρα τελευταία που αναφέρουν ότι ο Υπουργός θα δεχθεί να πάμε σε πρωτάθλημα με 14 ομάδες την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη χρονιά, όχι αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αποσαφηνίσουμε, να δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογηθούν και πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τα δεδομένα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα πάμε στο διάλειμμα των 5.30 και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε βεβαίως και τους παίκτες που τοποθετήθηκαν σήμερα. Θα έχουμε σύνδεση με 3-5 πηγάδια και Νίκο Παπαδόπουλο για να μας μεταφέρει και αυτός με την πλευρά του το ρεπορτάζ από την πρωινή και την απογευματινή προπόνηση. Θα έχουμε και 2-3 πραγματάκια να σας πω για τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε εξέλιξη και εκεί και τρέχουν διάφορα ζητήματα και θέματα παράλληλα με τα ήδη γνωστά και τους παίκτες που ήδη έχουν ακουστεί τα ονόματά τους. Και βεβαίως θα πούμε και για μπάσκετ, το τι ακριβώς συμβαίνει μετά και τη νέα ανακοίνωση της ΚΑΕΑΡΙΣ, που θεωρώ ότι δεν έχει κάποια ουσία να μαλώνουμε γενικά δεξιά και αριστερά τους εκπροσώπους των παικτών που κάνουν τη δουλειά τους. Ο Άρης θα κάνει τη δουλειά του από την πλευρά του και παρόλο που υπήρξε μια ανακοίνωση, να κλείσω με αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, υπήρξε μια ανακοίνωση ότι σταματάνε οι διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, την ίδια στιγμή μιλάμε κανονικά με τον εκπρόσωπο του Μποχωρίδη και τα λοιπά. Δηλαδή για το Σαββατοκύριακο τη σταματήσαμε, να το ξέραμε. Ρε παιδιά, να πάμε για μπάνιο, να επιστρέψουμε και να ξαναρχίσουμε από Δευτέρα τις όποιες διαπραγματεύσεις. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Μια καλή μεταγραφική κίνηση έχει κάνει ο Ατρόμητος, ο οποίος ενισχύεται και αυτός στον Άσο, καθώς απέκτησε τον Μέγερη, τον Μπάλας Μέγερη, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει αρκετά παιχνίδια. Βέβαια, είχε παίξει αρκετά παιχνίδια. Ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και είχε παίξει 45 μάτς. Τα δύο τελευταία του χρόνια είχε αρκετές συμμετοχές. Ο Μέγερη, ο οποίος βέβαια τότε στον Ολυμπιακό ήταν, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε και ήταν καμιά 20 χρονών, ήταν το 10. Τώρα πώς είναι, 28, ναι. 20 χρονών ήταν το 10. Και στα 24-25 του έκανε κάποιες συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, 45 τον αριθμό. Μετά πήγε στη Χετάφε, όπου δεν έπαιξε, αλλά όπως και να το κάνουμε, πήγε στην Ισπανία, στην Πριμέρα. Και μετά από ένα χρόνο πήγε στην Greuther Fürth και είχε 41 παιχνίδια με την γερμανική ομάδα. Τώρα θα είναι στο ρόστερ του Ατρομήτου. Και ενώ λέμε ο Άρης παίρνει τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία και τον Κουέστα και ο ένας και ο άλλος δεξιά και αριστερά, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε, λέει, προφορικά με τον Μάρκ Σιφνέο. Σιφνέος. Αργύρης Καμπέτσης δεν θα είναι η μοναδική ενίσχυση, διαβάζω εδώ το SDNA. Για την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού με την περίπτωση του νεαρού επιθετικού μπορεί εδώ να βρει σε προχωρημένο στάδιο. Περάσει μια σε προφορική συμφωνία και με τον Μάρκ Σιφνέο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε? Από πού είναι αυτή? Τι ακριβώς είναι ο Μάρκ Σιφνέος καταρχήν? Ο οποίος, λέει, δεν έχει παίξει από τον Απρίλη. Ναι, αλλά πού ήταν το παλικάρακι αυτό?
Βοηθήστε μας λίγο, ρε παιδιά. Τι είναι ο Μαρκ Ξυφναίος? Ξένος? Έλληνας? Ελληνοαυστραλός, λες, ε? Ο Ξυφναίος. Τέλος πάντων. Εντάξει, ό,τι πείτε. Εντάξει, ρε φίλε, Ινδία έπαιζε, μου λέει εδώ ο γκάτος, που είναι γάτος. Ινδία, 21 χρονών. Μιλάμε για μεταγραφή τώρα στον Παναθηναϊκό, όχι αστεία. Ξυφναίος. Βέβαια. Απορώ πως δεν τον ήξερα. Που έπεσε στην Ινδία. Εντάξει. Όλα καλά. Και εσύ πας και παίρνεις κάτι κολάσο, λέει, από την Boca Juniors. Ποια Boca Juniors τώρα? Και Ματέο Γκαρσία από τη Las Palmas και δεν συμμαζεύεται. Άσε από εδώ, μωρέ, τώρα. West Ham, αν ανησυχήσατε, ανακοίνωσε το Wilshere. Να ξέρετε, άμα έχετε κανένα ενδιασμό, τίποτα. Ανακοινώθηκε. Με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα και βλέποντας και το περιβάλλον λίγο του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει γενικότερα να είμαστε πιο φιδωλοί στις εκτιμήσεις μας, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στο ότι είμαστε έτοιμοι να κράξουμε, στο ότι είμαστε έτοιμοι να αποθεώσουμε, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει σίγουρα μια μέση λύση, την οποία επιτέλους μπορούμε να βρούμε, χωρίς να παρασυρώμαστε αποστημένες αντιπολιτευτικές φωνές. Αλλά και την ίδια στιγμή, χωρίς να κλείνουμε τα λάθη και σε δεδομένα λάθη. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στην καθυστέρηση που υπήρξε στην μεταγραφική υλοποίηση, αλλά από την άλλη πλευρά, σε καμία των περιπτώσεων, αυτό που γινότανε μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή ήταν εκτός λογικής. Και μόνο κακό έκανε στην ομάδα από ανθρώπους που έλεγαν μάλιστα ότι αγαπάνε την ομάδα. Επειδή τους βάζουν στην πρίζα δεξιά και αριστερά διάφοροι, οι οποίοι προσπαθούσαν και τα προηγούμενα χρόνια να τους ξαναβάλουν στην πρίζα και θα συνεχίσουν να το κάνουν όσο βλέπουν ότι ψαρώνεται, όσο βλέπουν ότι αναπαράγεται αρνητική πληροφόρηση και είδηση, και όσο βλέπουν ότι μπορούν να μπαίνουν μέσα στο μυαλό σας και να το τρυπάνε, θα συνεχίσουν να τον κάνουν. Ο Άρης λοιπόν ξαφνικά, ο Άρης που έχανε τον Πλατέλα γιατί δεν είχε λεφτά, πήρε τον Τιγκινί με τα διπλάσια. Αλλά δεν σας έπεισε. Και για μία εβδομάδα γινόταν ο κακός χαμός σε σχέση με τις μεταγραφές. Επί μια εβδομάδα λοιπόν ακούγατε να σας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τις προκαταβόλες. Και ότι ο Καρυπίδης περιμένει το τηλεοπτικό. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Καρυπίδης ήταν το εξής. Είχε συγκεκριμένη τακτική και συγκεκριμένους ανθρώπους που εμπιστεύονταν, για μένα κακός. Και το έχω πει και στον ίδιο για συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν θα σας το κρύψω. Και μετά από 20-25 μέρες που έχασε, αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να φέρει έναν κανονικό αθλητικό διευθυντή, έναν κανονικό team manager. Έφερε ακόμα 2 βοηθούς στον Ερέρα. Τον ένα βέβαια τον ξέραμε λίγο πολύ, τον Ραούλ Μπράβο, συν τον Ντόλτερζή. Και στελεχώθηκε έτσι η ομάδα στο αγωνιστικό τμήμα όπως έπρεπε να στελεχωθεί. Στελεχώθηκε στα γραφεία με τον Αντώνη τον Τζαλουχίδη. Στελεχώνεται στο εμπορικό τμήμα με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συνεργασία με την ΑΕΚ που έχουν αναλάβει και τον εξοπλισμό της μπουτίκ και γενικότερα το εμπορικό κομμάτι, το κομμάτι σε αυτό το πλαίσιο, και θα οργανωθεί και σε πλαίσιο e-shop. Και υπάρχουν και πολλά ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Στελεχώθηκε στο τμήμα scouting με συγκεκριμένους ανθρώπους. Okay, μπορεί κάποιοι να μην είναι αρεστοί, είτε λόγω παρελθόντος, είτε γιατί κάποιοι ήταν ΠΑΟΚ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ικανά στελέχη. Εντάξει, θα τα αξιολογήσεις και με όλες τις παραμέτρους βέβαια, πάντα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι ένα ικανό στέλεχος. Και αν κοιτάξετε την στελέχωση σήμερα, βάλετε την δίπλα στη στελέχωση
τις καλές χρονιές. Της Ατλέτικο ή της Σαραγώσα, ανάλογα με το ποιον συμπαθούσατε και περισσότερο. Και θα δείτε ότι από άψη προσώπων και στελεχών πάει να γίνει δουλίτσα. Χρειάζονται και άλλα πράγματα, πολλά πράγματα ακόμα, σίγουρα, για τον Άρη της Super League. Αλλά φτιάχνετε το γήπεδο, από την αρχή. Φτιάχνετε το ορίσιο εξ ολοκλήρου. Έρχονται ποδοσφαιριστές, που αν μη τι άλλο το βιογραφικό τους είναι πολύ σημαντικό και καλό για τα ελληνικά δεδομένα σήμερα. Δεν πρέπει να αξιολογηθεί αυτό από όλους εμάς. Χρειάζεται να δούμε και άλλα για να πάρουμε διαρκείας. Βέβαια θα μου πεις, στην Ελλάδα ακούσαμε το αμίμητο ότι δεν είναι δυνατόν ο Άρης να παίρνει δανεικούς παίκτες από την Μπόκα και τη Λας Πάλμας. Και πέρσι η ΑΕΚ είχε τον Αραούχο δανεικό από τη Λας Πάλμας και το Λιβάγια. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχασε μέσα σε λίγες μέρες 4-5 πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές της. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αλλά εμείς θέλουμε από τον Άρη να κάνει τα πάντα στην επιστροφή του, να σαρώσει τις μεταγραφές χωρίς να υπάρχει εξασφαλισμένο τηλεοπτικό συμβόλαιο, χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένα έσοδα και χωρίς να υπάρχει και στήριξη από τον ίδιο τον κόσμο του Άρη μέχρι στιγμής. Γιατί δεν πιστεύω να θεωρείτε ότι είναι στήριξη 800 ή 900 ή 1000 διαρκείας για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ελπίζω λοιπόν τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε και τις δικαιολογίες που δεν έχουμε, να υπάρξει και η απαιτούμενη στήριξη προς την ομάδα. Γιατί διαφορετικά, αν μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, το ποιος έκανε πρώτος το καλό και ποιος πρώτος το κακό, δεν θα υπάρχει καλύτερο αύριο για την ομάδα, ίσως να μην υπάρχει και αύριο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι η ομάδα αξίζει στήριξης. Ο Άρης αξίζει στήριξης, όχι ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Άρης αξίζει στήριξης και αφού απαιτούμε πλέον το Big 4 να γίνει Big 5 και το λέμε και το φωνάζουμε και τσατιζόμαστε κιόλας όταν κάποιοι στην Αθήνα χρησιμοποιούν το Big 4 και ορθώς τσατιζόμαστε, γιατί ο Άρης είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα, στη δική μας την καρδιά και το μυαλό μεγαλύτερος, αλλά αντικειμενικά είναι στην πρώτη πεντάδα, θα πρέπει να το δείχνουμε κιόλας. Και με 900 και 1000 διαρκείας, φίλοι μου, δεν είμαστε στο Big 5. Μπορεί πάλι να είμαστε. Να είναι πάλι πέμπτος με 1000 διαρκείας. Θα μου πεις ποιος άλλος θα έχει. Όταν όμως θα είσαι μαζί με τη Λάρισα και τον Όφη στα διαρκείας, δεν μπορείς να έχεις περαιτέρω απαιτήσεις. Ούτε για το τηλεοπτικό, ούτε για το εμπορικό, ούτε για τη φανέλα. Όσοι λοιπόν λέτε να κάνει πρώτα μεταγραφές και μετά θα πάρω διαρκείας, να σας πω ότι όσα περισσότερα διαρκείας παρουσιάσει ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης που εκπροσωπεί τον Άρη, τόσα περισσότερα θα είναι τα έσοδά του και παραπλεύρος. Όσα περισσότερα διαρκείας παρουσιάζει επίσημα και όσα περισσότερα εισιτήρια έχει ο Άρης, τόσα περισσότερα χρήματα θα μπορεί να διεκδικεί από την Nova ή την κάθε Nova, τον κάθε τηλεοπτικό πάροχο. Όσα περισσότερα διαρκείας ή εισιτήρια παρουσιάζει ο κάθε Άρης, τόσο μεγαλύτερη αξία θα έχει η φανέλα του. Όσες περισσότερες φανέλες πουλάει ο κάθε Άρης, τόσα μεγαλύτερα ποσά θα μπορεί να αξιώνει για να μπαίνουν πάνω στη φανέλα του. Όταν τα αντιληφθούμε όλα αυτά και καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή διαρκείας ή εισιτήριο παίρνεις για τον Άρη, ανεξάρτητα από το αν παίζει ο Τσαλτίδοφ, ο Τσαλτιδόφσκι ή ο Τσαλτίδης ο κανονικός, τότε θα γίνει και ο Άρης πολύ καλύτερος. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρός του, μεγαλομέτοχος του και όλα τα υπόλοιπα. Όσοι προσπαθούν να σας τρυπήσουν το μυαλό με διλήμματα για Καρυπίδη, αν είναι καλός κακός, αν έβαλε πολλά ή λίγα, αν φέρνει καλούς ή κακούς παίκτες, αν παίζει στοίχημα ή δεν παίζει, αν έπρεπε να πάρει τις μετοχές τότε, αν γινόταν η εκαθάριση, αν το Ρίσιο, αν το Ίκα, αν ο Παναγόπουλος, η Μαρούπα κτλ. Ο μόνος στόχος που έχουν είναι να μην υπάρχει αυτή η ομάδα σε αυτή την πόλη. Για τους δικούς τους λόγους. Αυτή η ομάδα υπάρχει και υπήρχε. Και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχει ο κόσμος του Άρη να τη στηρίζει. Θα φάμε από τους πρώτους που θα ανανεώσουμε. Αλλά εντάξει, μέχρι να υπογράψει σίγουρα έχεις άγχος.
Εντάξει, τέλος καλός, όλα καλά. Ανανεώσαμε. Και τώρα είναι τα καλά, τώρα είναι τα δύσκολα. Τώρα είναι που έχει περισσότερες απαιτήσεις, τώρα πρέπει να τα δώσω όλα. Να πάει καλά η χρονιά φέτος ειδικά, που είναι πολύ σημαντική. Μαζί με τον Άρη επιστρέφεις και εσύ στη Super League. Ναι, μα γι' αυτό είχα έρθει. Στην αρχή όταν με είχε πάρει ο Αναστόπουλος τότε, στόχος μου ήταν να παίξω ένα χρόνο. Και έτσι όπως ήταν η ομάδα που την έβλεπα τότε, ήμουνα κι εγώ όπως όλοι σίγουροι ότι θα βγει η ομάδα. Ήρθαμε το στόχο ότι θα βγει η ομάδα τον πρώτο χρόνο, να παίξω αλφαδενική, να είμαι πάλι σε μια μεγάλη ομάδα. Αργήσαμε ένα χρόνο, αλλά τα καταφέραμε. Σε φτιάχνει αυτή η ιδέα ότι θα επιστρέψει με τον Άρη στη Super League? Πώς δεν με φτιάχνει, σίγουρα με φτιάχνει. Μ' αρέσει η φιλοσοφία της ομάδας, μ' αρέσει. Έχω δεθεί με την ομάδα παρόλο που είμαι 2 χρόνια μόνο. Μ' αρέσει ότι θα πηγαίνουμε να τους χτυπάμε όλους. Ότι δεν είμαστε μικρή ομάδα, είμαι μεγάλη ομάδα ο Άρης. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνει σε κάθε μάτς για ισοπαλία. Πρέπει σε κάθε μάτς να πηγαίνει να το χτυπάει. Και αυτό μ' αρέσει, αυτό με εξιτάρει. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Αγωνιστικά δεν κέρδισε αυτά τα 2 χρόνια στον Άρη? Αγωνιστικά, καταρχάς ωρίμασα πάρα πολύ. Πέρασα δύσκολα, πέρασα στιγμές που δεν έχω ξαναζήσει στο ποδόσφαιρο, με την πίεση, με όλα αυτά, ειδικά την πρώτη χρονιά που δεν πήγαμε καλά, ήταν πολύ ψυχοφόρα χρονιά. Όλα αυτά σε κάνουν καλύτερο, ειδικά πνευματικά πιο πολύ, οριμάζει σαν παίχτη, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, και αντιμετωπίζει μετά τις καταστάσεις πιο καλά, πιο ωριμά. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που πήρα από τον Άρη. Γιατί όταν πας σε κάθε μάτς και δεν υπάρχει άλλος στόχος από τη νίκη, αυτό σε οριμάζει πάρα πολύ και στην πίεση νομίζω γίνεσαι πολύ καλύτερος και σαν παίκτης και σαν προσωπικότητα. Τώρα υπάρχει μια καινούργια φιλοσοφία γενικότερα, ένας καινούργιος προπονητής, αν και δεν είναι πολλές μέρες στην ομάδα. Τι είναι αυτό που έχει αφήσει να φανεί ο καινούργιος προπονητής, ποια είναι η φιλοσοφία του, πώς θα δουλέψει? Καταρχάς δουλεύουμε μόνο μπάλα, κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ εμένα και σε όλα τα παιδιά, γιατί ούτε να τρεξίματα, να τρέχει γύρω γύρω, ούτε τίποτα. Ό,τι είναι να πάρεις από φυσική κατάσταση, το παίρνεις μέσα από μπάλα. Αυτό είναι πολύ καλό. Ο νέος προπονητής μας, από ό,τι έχω καταλάβει τους οδηγείς, γιατί τακτικά ακόμα δεν έχουμε μιλήσει, θέλει να έχουμε εμείς συνέχεια την μπάλα στα πόδια μας, να παίζουμε γρήγορα, όχι πολλές επαφές. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και να πιέζουμε ασφιχτικά, επιθετικά, να την ξανακερδίσουμε. Από ό,τι έχω καταλάβει στις ασκήσεις τακτικής, ασκήσεις κατοχής της μπάλας, αυτό συνέχεια ζητάει, αυτό μας λέει, οπότε νομίζω εκεί θα κινηθούμε. Σε ανησυχεί καθόλου τη σχέση με τα 2 τελευταία χρόνια που είσαι στην ομάδα, φέτος ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερο? Δεν με ανησυχεί, ίσα μ' αρέσει αυτό. Μέσα από τον ανταγωνισμό γίνεσαι και εσύ καλύτερος και όλοι θα κερδίσουμε φέτος πράγματα, όλοι θα βελτιωθούμε και ήδη έτσι όπως δουλεύουμε, ήδη παίρνουμε πράγματα που πρέπει να παίζεις γρήγορα, πρέπει να πρεσάρεις, έχει περισσότερη πίεση και φέτος η χρονιά όλοι είναι και οι απαιτήσεις περισσότερες, η πίεση παραπάνω και θα έρθουν και καλύτεροι παίκτες από τα προηγούμενα χρόνια και όλοι πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να μπορούμε και να παίξουμε και να βοηθήσουμε την ομάδα και να κάνει μια καλή πορεία ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε μια καλή πορεία. Σε τι βάθμο σας επηρεάζει το γεγονός ότι το ρόστερ ακόμα έχει κενά, έχει ελλείψεις σε αυτό το ξεκίνημα της προετοιμασίας? Εντάξει, αυτό εμείς που είμαστε εδώ δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Είναι αλλονών δουλειά ποιοι παίκτες θα έρθουν και μακάρι να γίνουν όλοι οι σωστές επιλογές να βοηθήσουν την ομάδα. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλεύουμε στο 100% καθένα σε οριστά, να ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή και όσα παιδιά να έρθουν, μακάρι να είναι όλοι καλοί παίκτες και να βοηθήσουν την ομάδα. Είπες προηγουμένως ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και θα πρέπει να παίζει παντού για την νίκη. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος που θα τεθεί εξ αρχής θα είναι να είναι η ομάδα αρχικά στην πεντάδα? Ποιος ακριβώς θα είναι ο στόχος, αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο βέβαια από τώρα? Εμένα δεν μ' αρέσει να το λέω αυτό. Εμένα μ' αρέσει να λέω
να κοιτάω το κάθε match. Ας πούμε, τώρα θα πω να είμαστε καλά στην προετοιμασία, να είμαστε έτοιμοι και να πάμε χτυπήσουμε το πρώτο match. Όταν τελειώσει το πρώτο match, να πάμε για το δεύτερο, για το τρίτο, για το τέταρτο, κάθε match χωριστά. Αλλά σε όλα να πάμε να κερδίσουμε. Αυτός ήταν ο στόχος, να μπαίνουμε, να δαγκώνουμε, να κερδίσουμε. Και στο τέλος, μακάρι να είμαστε στην πεντάδα, μακάρι να είμαστε δεύτεροι, μακάρι να έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Μακάρι να έχουμε πάρει όλα καλά. Έτσι πρέπει νομίζω να κινηθούμε, να είναι αυτή η φιλοσοφία. Κάθε μάτς ξεχωριστά, να το κερδίζουμε. Μακάρι να το κερδίσουμε όλα, μακάρι να γινόταν αυτό. Μακάρι να κερδίσουμε το 70%. Έτσι πρέπει να είμαστε όμως. Το κάθε μάτς ξεχωριστά. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε. Εντάξει, σίγουρα είσαι Άρης, δεν γίνεται να πας να σωθείς, δεν γίνεται να λες πάω να σωθώ, να τελειώσει χρονιά. Είσαι Άρης, πρέπει να κάνεις μια αξιόλογη πορεία και ο στόχος της ομάδας πρέπει να είναι πεντάδα. Αλλά επειδή εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά να λέω τέτοια, νομίζω το καλύτερο είναι να δουλέψεις στην προετοιμασία, τώρα που είμαστε εδώ, σωστά και να παρουσιάσεις το πρώτο μάτι στο οποίο είναι το πιο δυνατόν έτοιμος. Να χτυπήσεις το πρώτο μάτι και μετά το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πάμε. Νομίζω μια καλή αρχή φέτος είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή τα πρώτα 5 μάτς να μπεις καλά, να κερδίσεις όσο πιο πολλά μπορείς. Είναι πολύ σημαντικό φέτος μια καλή αρχή, όπως πέρυσι που κάναμε με καλή αρχή και μετά η ομάδα πήρε το δρόμο της. Θα είναι έτοιμος ο Άρης όμως στην αρχή, γιατί θα βάλει πάρα πολλά νέα πρόσωπα, πάνω από 10 παίκτες και αυτό ενδεχομένως επηρεάσει την ομοιογένεια. Δεν είναι εύκολο να γίνει η ομάδα από την μια στιγμή στην άλλη, το ξέρεις πολύ καλά. Σίγουρα είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εμείς που είμαστε εδώ θα προσπαθήσουμε τα νέα παιδιά να τους βοηθήσουμε και να ενταχθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην ομάδα και όσο πιο να το δουν και τα νέα παιδιά τόσο το καλύτερο για την ομάδα. Να είμαστε έτοιμοι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια στα αποδυτήρια το συντριπτικό μέρος αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές Έλληνες που ήξεραν την ελληνική πραγματικότητα και το τι σημαίνει Άρης και τα λοιπά. Τώρα, ήδη από τους 7 παίκτες που έχουν έρθει, 6 είναι ξένοι στο ξεκίνημα των μεταγραφών. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν αυτές οι αριθμητικές ισορροπίες. Τι σημαίνει αυτό και πώς νιώθετε και εσείς το δικό σας το ρόλο στους Έλληνες μέσα στα αποδυτήρια. Εμείς ο ρόλος μας θα είναι να δώσουμε στα παιδιά που θα έρθουν, αν δεν γνωρίζουν, τι εστί Άρης, τι εστί ας πούμε το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε αυτό το ρόλο, να τους βάλουμε στο κλίμα και να καταλάβουν που ήρθανε και τι πίεση υπάρχει στην ομάδα και πώς πρέπει να παίζουμε. Το ότι είμαστε, ότι μείναμε κάποιοι Έλληνες αυτά, σίγουρα χρειάζεται, αλλά οι ξένοι που θα έρθουν θα δώσουν ποιότητα στην ομάδα που χρειάζεται και αυτό. Νομίζω ότι άμα γίνει ένα καλό μείγμα, να βρούμε μια καλή σημεία, θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και με τον προπονητή που από ό,τι καταλάβει είναι πολύ καλός, νομίζω θα πάνε καλά τα πράγματα. Καλά είμαστε. Όπως είπε και ο Τζανακάκης, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μετά τις 6.30 θα σας πάω σε Βέρμιο και Νάουσα. Άρχισαν οι βροχές πάλι έξω. Μάτισα τα ρούχα τώρα, τόση ώρα. Τι να κάνω ρε φίλε. Έχει ανέβει επίπεδο μουσικά η εκπομπή με Καβαδία απέναντι να επιλέγει τα κορυφαία κομμάτια τα οποία παίζαμε κάποτε στο Νανί Νανί και στο... Πώς το λέγανε το άλλο ρε που ήταν πιο... Και στο Decadance, ναι ρε φίλε, Decadance, παίρνετε το διαδρομάκι εκεί που περνούσε το διαδρομάκι και βγαίναν διάφορα χέρια και σου δίνανε διάφορα πράγματα τα οποία αν τα έπαιρνες το επόμενο βήμα που θα έκανες θα ήταν να ξημερωθείς στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Προσπερνούσες το διαδρομάκι και έμπαινες και έπινες ποτάρες με φοβερή μουσική τα χρόνια που ακόμα μπορούσαμε να χορεύουμε χωρίς να γελάει ο κόσμος. Μπορεί και τότε να γελούσε, αλλά δεν μας ένοιαζε. Ήμασταν 20-22 χρονών. Τώρα στα 41 δεν γίνεται. Χορεύει ζεμπέκι ο γιος μας. Δεν πειράζει που είναι 6 χρονών και είναι καλύτερα. Πώς θα φαινόταν, λέει ο 779, αν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έλεγε ότι το τηλεοπτικό αποτελεί το 70% του μπάτζετ, όπως είπε ο Σπανός του Ατρομήτου. Ας ξυπνήσουμε. Ο Κάρι προσπαθεί, λέει ο 779. Αν έλεγε αυτό το πράγμα ο Καρυπίδης, θα υπήρχαν 442 άνθρωποι να λένε εμείς διαχειριστές στον Άρη δεν θέλουμε. Και θα είχαν και δίκιο παραδόξως. Γιατί είναι άλλο να είσαι διαχειριστής, άλλο ιδιοκτήτης. Έχει διαφορά.
αλλά δεν πρέπει να πηγαίνουμε από τη μία άκρη στην άλλη. Θα πρέπει και ο ιδιοκτήτης να λάβει τις στήριξεις από μία μεγάλη μάζα κόσμου, όπως αυτή που διαθέτει ο Άρης. Γιατί διαφορετικά ο Άρης και ο Ατρόμητος θα είναι το ίδιο πράγμα. Ο Σπανός το 70% είναι το τηλεοπτικό, ένα 10% είναι η χορηγή του και το άλλο 20% το βάζει την τσέπη του. Ο Άρης έχει τη δυνατότητα να έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον κάθε Ατρόμητο, γιατί στο 70% του τηλεοπτικού μπορεί να προσθέσει και 50 και 60 και 70 ακόμα, να το φτιάξει 140% δηλαδή, γιατί πάρα πολύ απλά θα έχει 10 και 15.000 κόσμο και όχι 932 εισιτήρια, και αυτομάτως θα έχει μια βάση 1,5-2 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα από τον κάθε Ατρόμητο που αυτή τη στιγμή είναι η τεταρτοπέμπτη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και εσύ έχεις τη δυνατότητα απλά και μόνο με την παρουσία τι, του κόσμου σου, των θεατών σου, των τρελών που είναι στην κερκίδα, να έχεις 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια παραπάνω budget. Επειδή ακριβώς θα έχεις τη δυνατότητα να προσθέσεις τα χρήματα του κόσμου, που αυτοί δεν τα έχουν. Και αν κάνεις λοιπόν σωστή διαχείριση των χρημάτων του κόσμου και παράλληλα επενδύεις σωστά τα δικά σου χρήματα, τότε ο Άρης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από το 4 και το 5. Και θα μου πει κάποιος, κάτσε ρε μεγάλε Τσαλντέδη, ο Άρης είναι για 4 και 5. Όχι, θα πω εγώ. Ο Άρης πρέπει να διεκδικεί τίτλους. Το πρέπει όμως είναι άλλο ρήμα. Το μπορεί είναι άλλο ρήμα. Και το έχει τις δυνατότητες να το πράξει είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθείς σε μια ευρωπαϊκή παρουσία κάθε χρόνο και στη συνέχεια, αφού σταθεροποιηθείς εκεί, να αναζητήσεις τον τρόπο για να διεκδικείς τίτλους. Και άντε, όσο είστε στο 4 και στο 5 που είναι Ευρώπη, μπορείς να διεκδικείς και το κύπελο. Αλλά για να πας να διεκδικείς το πρωτάθλημα, όταν είσαι 6 χρόνια στην αφάνεια και προφανώς δεν σε έχει ο Αμπράμοβιτς, θα πρέπει πρώτα να πατήσεις γερά στα πόδια σου. Και το γερά στα πόδια σου, δεν ψάχνω δικαιολογίες να πω, να περάσουμε μια χρονιά στην Αλφα Εθνική πρώτα, να σταθεροποιηθούμε. Όχι. Σου ανεβάζω τον πήχη κατευθείαν και σου λέω Ευρώπη. Αλλά όσοι μου φωνάζετε για κύπελα και πρωταθλήματα χωρίς να έχουμε στέρεες βάσεις, το μόνο που θα κάνετε είναι να πιέζετε ανθρώπους χωρίς ικανή κρίση να διαχειριστούν κρίσεις, να ξαναμπλουμπάρουμε. Εγώ θέλω λοιπόν από τον Άρη κάθε χρόνο να με αναγκάζει να ταξιδεύω στην Ευρώπη. Θέλω από τον Άρη να είναι υγιής, να γίνει πιο θελκτικός. Θέλω τα καλοκαίρια να σταματήσει ο Αριανός που του τρυπάνε το μυαλό, να αμφιβάλλει για την ομάδα του και να είναι σε δίλημα αν θα πάρει διαρκείας. Πάλι θα υπάρχουν κάποιοι που θα προσπαθούν να τρυπάνε. Πάλι θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα θέλουν δανεικούς από την Μπόκα. Δεν τους βγήκε, βλέπετε, το έργο με τον Ολυμπιακό για να κάνουν πάρτι, να στήσουν το τρυπητήρι τους. Να μην πετάξω μια ζαριά με Μπόκα. Κάποιος θα τσιμπήσει. Εγώ είμαι Άρης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και τα τελευταία 6 χρόνια δεν είμαστε Άρης. Δεν είναι ο Άρης έτσι όπως τον σκεφτόμαστε. Δεν είναι ο Άρης που διεκδικούσε το πρωτάθλημα το 80. Αλλά και πάλι
Γιατί θα πρέπει να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, οι Αριανοί τουλάχιστον, και όχι με τον παπά που υπάρχει άφθονος στη Θεσσαλονίκη. Πώς ακριβώς, με ποια υποδομή εγώ θα λέω ότι πρέπει ο Άρης να διεκδικεί τρόπαια και πρωταθλήματα και κύπελα, όταν το τελευταίο κύπελό μου είναι το 70 και το τελευταίο πρωτάθλημά μου το 46. Να λέω τα καλά των δίπλα, που με δύο πρωταθλήματα συνολικά στα 90 πόσα χρόνια ιστορίας τους, είναι και 90 ρε πόσο είναι, 92, σωστά το είπα, 92, σωστά, μπράβο, σκράπαση μου στα μαθηματικά να ξέρετε. Με δύο πρωταθλήματα συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που έχουν από 50, 30 και 15. Θέλετε από μας να σας μιλάμε με μία γλώσσα γλυφτική. Να σας λέμε ότι ο Άρης είναι να παίρνει τίτλους όταν το τελευταίο του πρωτάθλημα το πήρε το 1946. Ότι πρέπει να έχουμε μία fake μεγαλοσύνη. Και ξαναλέω αγωνιστικά, γιατί στη δική μου την καρδιά και το μυαλό ο Άρης είναι ο μεγαλύτερος όλων. Όχι όμως για το ότι κάνει αγωνιστικά. Είναι ο μεγαλύτερος όλων για το τι πρεσβεύει. Για το τι πρεσβεύει ο σύλλογος. Για το τι πρεσβεύει το DNA του. Για το γεγονός ότι είναι μία από τις λίγες, να μην πω η μοναδική ομάδα, που δεν κάθεται να στηθεί να χάσει. Που παίζει πάντα για να κερδίσει. Που ποτέ μα ποτέ δεν ανέβηκε σε κανένα άρμα και το πλήρωσε. Που δεν υποτάχθηκε σε κανέναν. Γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος. Στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο η αγωνιστική επιτυχία. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διεκδικεί πρωτάθλημα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να επανέλθει και να κερδίσει καταρχήν το σεβασμό και πάλι, γιατί τον έχει χάσει. Και το ξέρετε ότι τον έχει χάσει. Και το ξέρουμε ότι τον έχει χάσει. Και γι' αυτό μου γράφουν για Big Four. Αυτό είναι δείγμα του πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Και αν οι άλλοι μας έχουν υποτιμήσει, θα πρέπει να τους ξανακάνουμε να μας τιμήσουν. Αλλά αυτό γίνεται σταδιακά. Δεν γίνεται ούτε με φανφάρες, ούτε πετώντας τα σύννεφα, ούτε απλά με Άρης είσαι. Αυτή κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Και είναι κατακίτρινη. Και έχει και νοοτροπία και DNA Αριανού. Αλλά δεν είναι περισσότερο Αριανός αυτός που λέει εγώ θέλω τίτλους, από αυτόν που ρεαλιστικά βλέπει ότι πρέπει βήμα-βήμα να φτάσουμε αρχικά στην επίτευξη του να ξανακερδίσουμε το σεβασμό, και νομίζω ότι με μια ευρωπαϊκή έξοδο θα ξανακερδίσουμε το σεβασμό παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο, και στη συνέχεια ξέρουμε τις δυνατότητες του Καρυπίδη μόνο του. Αν θέλεις να διεκδικείς πρωταθλήματα και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα σε επενδυτικό επίπεδο. Μπορεί να φέρει κάποιον αυτός, μπορεί να πουλήσει, μπορεί να φέρει συμπαίκτη. Και ο συμπαίκτης να είναι ο Φυσάουγλου. Αλλά δεν γίνεται, επειδή θέλουμε να πολεμήσουμε αυτόν που είναι τώρα, να θέτουμε τόσο ψηλά τον πύχη, όσο δεν ήταν ποτέ στα χρονικά για το σύλλογο. Και το ίδιο λάθος το κάναμε και πριν χρόνια. Όταν η ομάδα έβγαινε για πλάκα τρίτο-τέταρτη, αλλά από το δεύτερο-τρίτο χρόνο που έβγαινε τέταρτο-πέμπτο-τρίτη, εμείς λέγαμε τι είναι αυτά, ο Άρης πρέπει να πήρε το πρωτάθλημα. Άρτε να πει τον μπουλδόρε. Αυτό κάναμε. Και το λέω έτσι γιατί έτσι ακούγονταν. Και επί Σκόρδα και επί Αθανασιάδη.
που ήταν διαχειριστές, μην το ξεχνάτε. Ήταν διαχειριστές των χρημάτων σας. Δεν ήταν επενδυτές. Ήταν διαχειριστές. Δεν βάζαν λεφτά από την τσέπη τους. Ή τουλάχιστον δεν βάζαν λεφτά από την τσέπη τους, για να μην σας αδικήσω και όλους τους ανθρώπους. Στο επίπεδο που έχει βάλει τώρα ο Καρυπίδης. Που αυτά τα 4 είναι, 5 είναι, 3 είναι, δεν ξέρω ακριβώς πόσα εκατομμύρια είναι, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που έχουν μπει. Που ήρθε ο Λάσκαρης και έβαλε το 1/4 και τον σηκώσατε στους ώμους. Γιατί? Γιατί ήρθε με τον ωραίο τρόπο. Ήρθε επικοινωνιακά με ό,τι έπρεπε να έρθει. Και μετά ήρθε η απόλυτη καταστροφή. Το θέμα λοιπόν είναι να είμαστε ρεαλιστές. Το θέμα είναι να αντιλαμβανόμαστε το ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το θέμα είναι να στηρίζουμε τον Άρη. Και φυσικά να κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο που έχει τον Άρη στα χέρια του. Και τις τύχες του Άρη στα χέρια του αυτή τη στιγμή την έχει ο ιδιοκτήτης. Όπως τις είχε και ο Λάσκαρης πέρσι, με ό,τι έγινε. Όπως τις έχει ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει όλοι εμείς να δίνουμε όπλα. Και το μόνο όπλο στα χέρια του Καρυπίδη είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η διαφορά με τον 4ο και τον 5ο της βαθμολογίας. Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης. Ο κόσμος του Άρη. Και αν κάθε Κυριακή έχουμε 15.000 κόσμο, είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα σεβασμού και τιμής που θα μας αποδοθεί. Και θα δείτε ότι σιγά σιγά το Big Four θα γίνει Big Five. Εμείς θέλουμε από μόνοι μας να αλλάξει τώρα. Έτσι, γιατί εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Άρης. Αυτοί δεν ξέρουν. Ούτε στην Αθήνα, ούτε δεξιά και αριστερά. Ή δεν θέλουν να ξέρουν. Δεν θα μπορούν όμως να κλείσουν ούτε τα μάτια, ούτε τα αυτιά, ούτε τα στόματα. Όταν κάθε Κυριακή θα έχεις 15.000 κόσμο. Αν όμως έχεις 900 και 1.000 διαρκείας, τότε τα δικά μας τα στόματα θα μείνουν κλειστά, τα αυτιά μας θα τα κλείσουμε μόνοι μας, για να μην ακούμε τα δικά τους τα στόματα να κελαϊδάνε για τον Άρη που έγινε αρούλης. Επειδή λοιπόν δεν είναι αρούλης και είναι αριανάρα, το διαρκείας το παίρνεις για τον Άρη. Break και επιστρέφουμε με Νάουσα. Ο φίλος ο 353 λέει, ειδικό βάρος αυτά που λες για άλλη μια φορά. Θα μαλλιάσει η γλώσσα σου, που λες, την και ξαναλες την υπεροχή που έχουμε λόγω κόσμου. Πότε θα σταματήσουμε τα πανηγύρια αεροδρομίου σε Λόκο και Αμορόζο και θα γίνουμε απλά πιο ουσιαστικοί με παρουσία σε γεμάτο Χαριλάου σε κάθε μάτς ανεξαρτήτως ηθικών. Σωστή είναι η παρατήρηση του 353. Γιατί δεν είναι μόνο η μία παράμετρος, η μία πλευρά, αυτή που περιέγραφα λίγο πριν, είναι και η άλλη με τα πανηγύρια. Και εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να πας σε μία αποθεωτική υποδοχή ενός ποδοσφαιριστή. Να πας, για να γουστάρει ο κόσμος. Αν και πλέον έχουν περιοριστεί πολύ αυτό και στον Άρη, σε οποιαδήποτε ομάδα. Μπορείς να τον αποθεώσεις και στο γήπεδο. Ούτε αυτό πρέπει να υπάρχει. Η άλλη πλευρά, το άλλο άκρο. Το γεμάτο όμως Χαριλάου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και το μεγαλύτερο μπόνους πίστης και σεβασμού. Πίστης δικής μας, σεβασμού των άλλων απέναντί μας. Αλλά και πιστοποίηση ότι επιστρέψαμε. Πάω σε Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι. Τι γίνεται. Τι κάνεις, σκι κάνεις. Τι. Σκι κάνεις. Αυτή τη στιγμή που διεξάγεται η προπόνηση έχει 11 βαθμούς. Ωραία. Γι' αυτό σας βλέπω όλους με ζακετάκια, μπουφανάκια και τέτοια. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Ο Αλέξης φοράει αντιανεμικό. Όχι. Γιατί ξέρεις, αυτός φοράει... μπουφάν φοράει στους 20 βαθμούς. Τώρα μπορεί μπήκε να φοράει κανένα παλτό. Μπήκε μέσα τώρα. Κάνε έξω.
Πήγε να γράψει για το Λαμπάουτ. Έχει 11 βαθμούς, είχε ένα τοπίο, έρχεται μια ομίχλη από το βουνό, λες και είναι εσύ πρωταγωνιστούμε σε κανένα θρίλερ. Εντάξει φίλε, εδώ βρέχει. Έχω σκοτεινιάσει τα πάντα και η προπόνηση διεξάγεται με 11 βαθμούς. Για να φανταστείς, ο ένας από τους συνεργάτες του Παγκαρατόλου Ζωτερεσής ξεκίνησε την προπόνηση, ήταν με βερμούδα, θα μου στήσει αυτός πήγε και πήρε φόρμα από κάθε σαν βάση. Μιλείς τώρα, ο Ντιγκινή, τι έπαθε ο Ντιγκινή ρε φίλε? Κάποιος ενοχλείς στον προσαγωγό έχει, δεν προπονείται αυτή την ώρα, δεν θα προπονηθεί ούτε άλλο από την αφαίρετη δουλεύωση. Ναι. Τώρα βγήκε κιόλας η παρακολούθηση και προπόνηση. Μη κουνιέσαι. Πάω φίλε κάπου που να μην με χτυπάει ο αέρας. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Και θα εδώ άλλη κυκλοφορούμε τα κοντομάνικα, άλλοι συνάδελφοι. Δεν πειράζει, εντάξει. Έχουν τα στεστερόνι. Ναι, και την Τετάρτη θα γίνει η επανεκτίμηση της κατάστασής του. Θα προφυλαχθεί και άλλο. Δηλαδή, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός. Μάλιστα. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Είναι σε εξέλιξη κανονικά για το προπόνηση. Ξεκίνησε ο Φεράρα με κάποιες... Ποιος φωνάζει? Ο Σόζο. Ωραία. Οι φωνακλάδες μέχρι στιγμής προετοιμασίες είναι ο Σόζο και Δελιζήσεις με διαφορά, εντάξει. Ωραία, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, εντάξει. Όχι, κοίτα, νομίζω ότι ο Ράρα σε αυτό το κομμάτι δεν έχει παράπονο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει να κάνει με το αν φωνάζει κάποιος ή όχι. Όλοι οι παίχτες πηγαίνουν στα κόκκινα, ειδικά τις τελευταίες μέρες και με αποκολούθημα νομίζω τη σημερινή πρωινή προπόνηση. Δηλαδή, τώρα δυναμούν και άλλο η βροχή. Τους βλέπει όλους ότι έχουν πάθος, έχουν έτσι νεύρο, τα δίνουν όλα και σίγουρα το χαροποιεί αυτό το πράγμα. Πάρει το κύριο Κουτίδα. Λοιπόν. Και είναι αυτό εντάσσεται και στο κομμάτι το ότι κάποιοι γνωρίζουν ότι η παρουσία τους στο ρόστερ δεν είναι δεδομένη και προσπαθούν να πείσουν τον Ισπανό ότι έχουν το πακέτο για να τους συμπεριλάβει στα πλάνα του και να έχουν μια θέση στο ρόστερ την νέα σεζόν. Να δουν τώρα βρίσκει πάρα πολύ την ώρα που μιλάμε, την ώρα που λέω τον Παυλίδη. Λοιπόν, και μόνο θετικό είναι αυτό, να βλέπετε ο Ρέρα τους ποδοσφαιριστές του να τα δίνουν όλα, με μονομαχίες πολλές, μαρκαρίσματα. Το απολαμβάνουν νομίζω και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, είναι και το κίνητρο που έχουν για να δείξουν τον Ρέρα τι μπορούν να κάνουν, αλλά είναι και το κίνητρο που είναι και το γεγονός ότι απολαμβάνουν τις προπονήσεις γιατί έχουν πολύ μπάλα, είναι ένας διαφορετικός, ένας νέος τρόπος προπόνησης, μια νέα φιλοσοφία που έχει φέρει ο Ρέρα αυτή τη στιγμή στην ομάδα, γι' αυτό και νομίζω ότι αν και είναι λίγες ημέρες που βρίσκονται στα 3-5 πηγάδια αρχίζει να τους κερδίζει και φαίνεται και το γεγονός ότι το λένε και οι ίδιοι μαζί με την εικόνα τους μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά την προπόνηση, επειδή το ξεκίνησα πριν, ξεκίνησε το σημερινό πρόγραμμα το απόγευμα με κάποιες ασκήσεις στο πώς πρέπει να κινείται η άμυνα όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα. Είναι αυτό που φώναζε χαρακτηριστικά ο Ερέρα, πάντα πάνω στην μπάλα, αυτή είναι το σημαντικό, πάντα πάνω στην μπάλα να πηγαίνετε. Και είχε πάρει όλους τους αμυντικούς, έβαλε σε μια σειρά, έβαλε 5-6 επιθετικούς που κυκλοφορούσαν την μπάλα και αναλόγως κινούνταν και η αμυντική γραμμή. Και τώρα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια άλλη άσκηση με καταστάσεις 4 εναντίον 2 στην επίθεση και τελειώματα. Μάλιστα. Έχουμε καμία πληροφόρηση αναφορικά με κάποια μεταγραφική κίνηση εκεί πάνω, γιατί είστε και πιο κοντά εκεί σε Πάκο Ερέρα και τα λοιπά? Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν προκύπτει κάτι από εδώ. Εντάξει, δεν νομίζω να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι από τον Ισπανό θα βγει κάτι. Καλό για τον Ισπανό, από τους γύρω-γύρω. Από τους γύρω-γύρω, εντάξει, δηλαδή δεν. Είναι πρόσφαρος άνθρωπος, είναι ευγενικότατος, αλλά δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν βγαίνει κάτι. Αυτό που περιμένει και ο Ρέρα τώρα είναι να αρχίσουν οι αφήξεις των ποδοσφαιριστών. Του Ματίγια, του Μενέντες, του Κουέστα. Και αναφέρω αυτούς τους τρεις γιατί έρχονται σήμερα το βράδυ. Και μέχρι την Τετάρτη περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, περιμένετε εσείς βασικά, τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία. Αυτοί μας είπαν αν θα είναι την Τετάρτη πάνω. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ακόμα. Να τους φέρω εγώ την Τετάρτη. Δες. Τους βάλεις στο τζιπ, έχω κάνει. Βέβαια ρε φίλε, θα τους βάλω εκεί. Με τον Χρήστο μαζί, ανεβούμε και Πισανίδη. Έχω. Α, μπράβο. Βαριέμαι να βγάλω όμως, θα βάλω τον Άκη. Να τελειώσουμε τώρα. Α, θα έρθετε όλοι μαζί. Βέβαια ρε φίλε, αποστολή έχουμε να κάνουμε. Τι ώρα θα έρθετε, και πρωί και απόγευμα ή μόνο απόγευμα? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Μαύρο μαρκαδόρο, έχεις για αυτόγραφα? Όχι. Τι όχι? Πού θα υπογράψουμε στη φανέλα του μικρού? Τι πράγματα είναι αυτά?
Τι? Εγώ λέω να έρθετε το πρωί και να δείτε και την πρωινή. Το πρωινή, το να δείτε και τα απογευματινή. Δουλεύουμε. Να φάτε εδώ πέρα και τα εξαιρετικά φαγητά. Έχει. Mm. Mm. Τι μου. Έχει. Έχει, έχει. Μου είπαν ότι είναι έσχος τα φαγητά στην Ολλανδία. Έσχος. Ο Κόλκας μου τα λέει. Δεν τρώγονται, μου λέει, με τίποτα. Εσύ που θα πας και σαν θέμενο, σε απασχολεί. Δεν τρώγε και ο Σαββούπλος, τρώγε κάτι περίεργο, κάτι μουτσαρέλες, κάτι λάχανα θα τρώγε τέτοια. Προβατίνα πάνω στην Ολλανδία, δεν θα έβαξε εντάξει. Προβατίνα, έχει προβατίνα, εκεί. Στην Ολλανδία δύσκολα, εκεί είσαι, αλλά εδώ πέρα οι παίχτες του Άρη για την τελευταία μέρα της ομάδας εδώ πέρα, την επόμενη Κυριακή που είναι και ο τελικός, ναι. Δύο-τρεις έχουν ξεκινήσει να ψήνουν μια κατάσταση τέτοια, για κάτι, Κυριακή, για ένα barbecue. Για κανένα μπάρμπιτ, για κανένα τέτοιο. Ανέβησε και η Κυριακή, ε. Το σκέφτεσαι. Όχι, φίλε. Την Κυριακή θα είμαι αλλού να δω το τελικό. Προφανώς και δεν θα ανέβω στο βουνό. Λοιπόν... Θα είσαι ναι, πιο παραλιακά. Είναι ωραίο ρεπορτάζ όμως το... Και αύριο. Οι παίκτες βλέπουν καθόλου μουντιάλ. Τα βραδινά μάτς και τα λοιπά μαζεύονται, βλέπουνε ή κοιμούνται. Καλά, κοίτα, ειδικά το Σαββατοκύριακο τους έκατσα και καλά γιατί ο Ελέρα τους έδωσε ρεπό το απόγευμα και είχαν την ευκαιρία να δουν τα προημιτελικά. Εντάξει, κάποιοι πήγανε και στο γυμναστήριο, κάποιοι αξιοποίησαν και διαφορετικά το χρόνο τους. Εντάξει, υπήρχαν και αυτοί. Άλλοι είδανε το παιχνίδι, εντάξει, δεν έχουν να κάνουν και τίποτα. Δηλαδή εδώ πέραν απομονωμένοι, βέβαια ο Ελέρα τους έδωσε το ελεύθερο χθες για παράδειγμα, όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στην άλλους. Δεν πήγε κανένας. Εντάξει, γιατί είναι και δύσκολη μετάβαση. Μπορεί να είναι 20 λεπτά, αλλά είναι δύσκολος ο δρόμος, δεν έχουν και μεταφορικό μέσο. Χωρίς αυτοκίνητο πώς θα πάνε, ρε φίλε. Αν φέρουν το πούλμαν ή... Με το πούλμαν. Με κάποιο άλλο τρόπο. Κουράζονταν περισσότερο, ρε φίλε. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν είναι και εύκολος ο δρόμος. Έχουμε, Νίκο, έτσι, εσείς βλέπετε, δηλαδή έχει αρχίσει, είναι πολύ νωρίς βέβαια, έχει αρχίσει να δείχνει κάποιο σχήμα. Έβλεπα κάτι 4-3-3, διάβαζα στο Λαμπαουτάρης. Αρχίζει όντως να σχηματοποιεί ένα σύστημα ο Ερέρα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πιο ασφαλή συμπεράσματα και πιο αναλυτικά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όταν θα αρχίσουν να έρχονται και οι παίχτες, οι υπόλοιποι. Και νομίζω κυρίως στην Ολλανδία ή σε κάποιες προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη. Όταν γυρίσει η ομάδα μετά τα 30 πηγάδια. Πάντως, προπόνηση τέλος. Κάτσε, τι ώρα είναι, 7 παρά 10. Δεν κράτησε ούτε μία ώρα. Περίπου μια ώρα, 50 λεπτά. Πολύ πιο μικρή προπόνηση. Εντάξει, κράτησε και 2 ώρες πρωινή βέβαια. Χθες το πρώτο διπλό που έκανε, βέβαια όχι σε όλο το γήπεδο, στα 3 τέταρτα. Και με δύο ενδεκάδες χρησιμοποίησε το 4-3-3. Με την λεπτομέρεια ότι οι τρεις στο κέντρο παίζανε, ήταν πιο εσωτερικοί. Δεν παίζανε πάνω στη γραμμή, σε αντίθεση με τους πλάγιους του θετικούς. Αυτή είναι η λεπτομέρεια στο 4-3-3. Και ήταν ένα επιθετικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει και σε άλλες ομάδες που έχουν σαν παρελθόν Ερέρα και είναι από τα πιθανά συστήματα που θα χρησιμοποιήσει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα δουλέψει μόνο σε ένα. Θα έχει τουλάχιστον δύο συστήματα. Ναι. Αλλά χθες η πρώτη φάση έριξε το 4-3-3. Σήμερα ούτε στην πρωινή προπόνηση, ούτε στην απογευματινή που ολοκληρώθηκε μόλις τώρα είχαμε... δεν έδειξε το σύστημα, δεν έκανε διπλό, έκανε ασκήσεις περισσότερο. Εντάξει. Εν τω μεταξύ τώρα με τη βροχή και το γήπεδο που πατήθηκε. Εντάξει. Καλά, φυσιολογικό είναι. Πες μου κάτι. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι από τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο και είναι πάνω, δεν θα μείνουν όλοι στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να βγαίνει ένα κλίμα ότι αυτοί, πέρα από το Δελιζήσι που το ξέρουμε, δεν τους ακουμπάς. Δηλαδή ότι τα δεδομένα είναι υπέρ της παραμονής τους ή ακόμα δεν έχει εκφραστεί ο προπονητής. Δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Νομίζω ότι θα περιμένει να ολοκληρωθεί το πρωτοστάρι εδώ πέρα στα 35 πηγάδια και κάποιες προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε κλείσει καν εβδομάδα προπονήσεων. Ναι. Για να... Θα ήταν πολύ επιπόλαιο να πούμε και εμείς το οτιδήποτε, αλλά κυρίως ο Ερέρα να βγάλει οποιαδήποτε γνώμη. Έχει μια εικόνα για τους παίχτες, γιατί τους βλέπει και τους μελετάει εδώ και ένα μήνα. Ναι. Είναι διαφορετικό όμως να το βλέπεις στο παίκτη στο βίντεο, είναι διαφορετικό να το βλέπεις μέσα στο γήπεδο στο ένα μέτρο και πρόσεξε πάνω στη φιλοσοφία που θες εσύ και δουλεύεις εσύ. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Για κάποιους, εντάξει, τώρα τα ονόματα λίγο πολύ και ο κόσμος καταλαβαίνει ποιοι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είπαμε ότι είναι αυτοί κυρίως που έχουν συμβόλαιο από πέρυσι, οι οποίοι θα είναι κάτι σαν εξετάσεις αυτούς, αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μάλιστα. Μπούρμπος πότε ανεβαίνει, έχουμε ενημέρωση? Δεν έχουμε ακόμα κάποια, όχι. Υπάρχει αυτή η προφορική συμφωνία που γράψαμε και χθες ο Λαμπαουτάρης, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
πάνω στο συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και σήμερα φίλοι του Άρη στην προπόνηση. Α, ωραία. Φωτογραφία του έβγαλε. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε χθε, αν θέμα είναι λίγο δύσκολο. Να του χάσει. Δηλαδή, και θα πει ότι μιλούσαμε στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, τα 20 λεπτά αυτά που μιλάμε στο ραδιόφωνο μόνο είναι τώρα εκεί. Τώρα βγαίνει, ρε φίλε, φωτογραφία με του παίχτε. Τώρα βγαίνει. Ο συνάδελφο δίπλα από το Λαμπαουτάρισε. Μήπω να το δείξει εδώ. Είναι μέσα. Είναι μέσα. Βασικά, όλοι οι συνάδελφοι είναι μέσα μόνο. Ο ένα είναι μέσα και ο άλλο είναι έξω και μιλά στο τηλέφωνο. Πρόσεξε, για να είμαστε δίκοι, όλοι είναι μέσα, μόνο εγώ είμαι έξω. Και εγώ, ρε φίλε, θα βλέπω την Αναστασία Γκβίτκο. Τι να κάνω. Πάμε να τη δεις και εσύ μετά. Λοιπόν, σε κλείνω τότε για να βγάλεις φωτογραφία τους φίλους του Άρη που βγαίνουν φωτογραφία με τους παίκτες. Εντάξει, φίλε. Βγάλετε μια φωτογραφία. Ποιος είπε, ποιος είπε βγάλετε μια φωτογραφία. Κάτι στο δάσος. Α, εντάξει, ωραία. Άντε κλείσε, άντε κάνε δουλίτσα, άντε γεια, γεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Αυτά από Νίκο Παπαδόπουλο. Είδε τι ωραία δικαιολογία είχε. Λέω του βγάζει φωτογραφία αυτού να του δούμε. Ρε, που βγαίνουν φωτογραφία. Μιλάω στο τηλέφωνο. Τι ωραίο, ε. Μπορεί εδώ μεταξύ με τα smartphone, αυτό έχει και το 9. Να βγάζει φωτογραφία και να μιλά. Μπορεί. Μπορεί. Ο Κολάσο έρχεται την Τετάρτη. Τι θα γελάσει. Την Τετάρτη έρχεται ο Κολάσο. Λοιπόν. Αυτά από Νίκο Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα τώρα και η επόμενη είναι από αυτές που ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Οκ, okay, παρακολουθούμε το τι γίνεται πάνω. Μας μεταφέρει ο Νίκος καθημερινά το τι συμβαίνει. Αλλά ακόμα είναι πάρα μα πάρα 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 πολύ νωρίς. Το ενδιαφέρον σε ένα βαθμό είναι την Τετάρτη. Γιατί αύριο λογικά θα ανέβουν στο βουνό οι Ισπανοί. Και ελπίζω Τετάρτη απόγευμα να ανέβουν και οι Αργεντίνοι εκεί πέρα να τους δούμε λίγο. Μου μια φωτογραφία. Πάμε κανένα αυτόγραφο. Ναι. Όχι. Την Πέμπτη θα γίνει αυτό. Γκαντέμιδες θα είμαστε. Θα γίνει την Πέμπτη. Δεν πειράζει. Ας έρθουν τα παιδιά μας και ας πάρουμε αυτόγραφα άλλη φορά. Λοιπόν, αυτά. Να σας πω εγώ βέβαια ότι καθημερινά ακούτε στο Λίμπερο τις εξελίξεις, την ειδησιογραφία και τα μεταγραφικά νέα του Άρη. Θυμίζω το βράδυ υπάρχουν οι αφίξεις των ποδοσφαιριστών, των Ισπανών. 9:50 είναι να φτάσουν οι δύο εκ των τριών, 11:20 ο τρίτος. Άρα θα έχουμε συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Λίμπερο θα είναι εκεί, το Λαμπαουτάρης θα είναι εκεί. Με Γιάννη Παραπονιάρη σήμερα, καθώς έχουμε στο βουνό τον Νίκο. Άρα ο Γιάννης θα πιει το καφεδάκι του εκεί στο αεροδρόμιο και τι ωραία τώρα με τη βροχή να τρέχει στο αεροδρόμιο. Πάρα πολύ καλά. Αλλά θα είναι εκεί ο μαχητής ρεπόρτερ. Εκεί για να μεταφέρει σε όλους εσάς εικόνα και ήχο. Εικόνα στο Λαμπαουτάρης, ήχο στο Λίμπερο. Θα έχουμε και ανάποδα. Μπορούμε να παίξουμε εικόνα στο Λίμπερο και ήχο στο Λαμπαουτάρης. Πειράζει. Βέβαια. Άρης είσαι. Βέβαια. Πώς γίνεται ρε Καβαδία. Μέσω του Facebook. Μέσω του Facebook του Λίμπερο θα γίνει. Όλα γίνονται. Όλα. Όλα γίνονται. Θα παίξει και λίμπερο. Θα κάνουμε TV λίμπερο. Θα εφαρμοστεί αυτό από το Σεπτέμβριο, να ξέρεις. Θα βάλουμε κάμερα εδώ μέσα. Θα παίζει παντού όλα, τα πάντα όλα. Web TV, ρε βέβαια. Βέβαια. Θα κάνει εκπομπή Ματζιούκης χωρίς Web TV. Δεν γίνεται. 7 με 8 καθημερινά. Ώρα για μπλε. Και είπε, φέτος δεν θέλει και άδεια. Θα μείνει όλο το καλοκαίρι εδώ. Τι όχι. Καταχωρήθηκε. Δεν καταχωρήθηκε τώρα αυτό. 7 με 8 όλο το καλοκαίρι, ώρα για μπλε. Να είστε καλά. Γεια σας.